να καλωσορίσει τον αφού άνθρωπο. Αφού πήγε ο Θερβάντες, γιατί να μην πας εσύ. Αλλά είναι δικός μας. Λοιπόν, ναι, Μελίνα Τσέλιου. Θα καλωσορίσουμε τη Μελίνα Τσέλιου τώρα στο σημείο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, γεια σας. Για να μιλήσουμε όχι για τον πυρετό του Κωνσταντίνου, αλλά για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Σωστά. Εάν αξιολογήσουμε τη συγκεκριμένη είδηση που πραγματικά έχει πανικοβάλει πολλούς οι οποίοι ασχολούνται, μάλλον έχουν παιδιά στο σπίτι τους, με την λογική, αυτό που λέμε στην ιατρική, evidence-based medicine, δηλαδή ιατρική με αποδείξεις, θα σας έλεγα ότι αυτή η είδηση που είπες για τον εθισμό στο διαδίκτυο είναι η πρώτη έρευνα που μας δίνει τις σοβαρές ενδείξεις ότι όταν είστε στον υπολογιστή στο διαδίκτυο και ασχολείστε χωρίς έλεγχο με το διαδίκτυο και δεν μπορείτε να σταματήσετε, τότε πραγματικά έχει ιδιαίτερη σημασία να το δούμε. Αυτές τις ερωτήσεις θα ήθελα να τις δούμε λίγο πιο μετά, αφού πρώτα σας πω ότι οι Κινέζοι ερευνητές ζήτησαν από 35 νεαρούς ηλικίας 14 στην εφηβεία έως 21 ετών να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα δούμε στη συνέχεια. Χώρισαν αυτούς τους νέους ανθρώπους σε δύο ομάδες και κατέληξαν στη μία ομάδα η οποία είναι αυτή που ονομάζουμε εθισμένοι στο διαδίκτυο, ναι, και στους άλλους οι οποίοι δεν ήταν οι εθισμένοι και προχώρησαν μετά σε μαγνητική τομογραφία, παρακαλώ. Wow, του εγκεφάλου. Ακριβώς. Διαπίστωσαν για πρώτη φορά ότι οι εθισμένοι είχαν καταγράψει στον εγκέφαλό τους σοβαρές δομικές αλλαγές στην λευκή ουσία, που είναι η περιοχή που περνούν οι νευρικές ίνες, αυτό που έχουμε πει, Κωνσταντίνε μου, που είναι οι αυτοκινητόδρομοι, ναι, ναι, για, ναι, τα νευρικά σήματα. Δομικές διαταραχές σε αυτές τις περιοχές. Ποιες περιοχές? Περιοχές που έχουν να κάνουν με το συναίσθημα, με τη τον μνήμη. Αυτοέλεγχο. Όχι με τη μνήμη, με τον αυτοέλεγχο και με την περιοχή για, για τη λήψη των αποφάσεων. Είχα διαβάσει κάπου ότι όταν είσαι πάρα πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή και είσαι συνέχεια στο διαδίκτυο, ότι επηρεάζεται και η ικανότητα της μνήμης. Φαντάζομαι ότι όλο και περισσότερες πληροφορίες θα έρχονται σε αυτό το πεδίο, βεβαίως, γιατί εδώ μιλάμε για παθολογική χρήση. Οι άνθρωποι που δεν ήταν εθισμένοι, πρέπει να σας πω ότι δεν είχαν απολύτως καμία δομική αλλαγή. Mm-hmm. Θέλω όμως πραγματικά να δούμε τώρα τις κάρτες που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς αξιολόγησε, πώς έγινε η πρώτη αξιολόγηση. Κοιτάξτε λοιπόν να δείτε. Ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν εάν νιώθουν απορροφημένοι με το διαδίκτυο, εάν χρειάζονται όλο και περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, εάν κάνουν επανειλημμένες προσπάθειες να ελέγξουν τη σχέση που έχουν με το διαδίκτυο χωρίς επιτυχία, εάν νιώθουν εξαντλημένοι με εκνευρισμό και κακοδιάθετοι κάθε φορά που μειώνουν το χρόνο στο διαδίκτυο, εάν θέτουν σε κίνδυνο μία ανθρώπινη σχέση, δουλειά ή σχολή εξαιτίας του διαδικτύου. Επίσης, εάν έχουν πει ψέμα σε οικογενειακό ή φιλικό πρόσωπο για το ποια είναι η αληθινή τους σχέση με το διαδίκτυο. Και τέλος, εάν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως λύση εξόδου από τα προβλήματά τους, όπως αγωνία, ανασφάλεια ή ενοχή. Έστω και πέντε, εάν απαντούσαν μοναξιά, ναι, έτσι, σε αυτές τις ερωτήσεις, βεβαίως, έστω και πέντε από αυτές τις ερωτήσεις, εάν απαντούσαν ναι, πήγαιναν κατευθείαν για το μαγνητικό τομογράφο. Για έστω και μία. Όχι, έστω και πέντε. Να γίνουμε, ναι, λίγο απλά πολύ πολύ πρακτικοί. Υπάρχουν δύο τεινά. Το λέω επειδή έχω χάσει άνθρωπο από αυτό. Έχει χάσει μία δεκαετία από τη ζωή του κάνοντας αυτό το πράγμα. Ναι. Υπάρχουν δύο κύριες μορφές, τώρα το λέω, σκιτζίδικα και αλμπάνικα. Ωραία. Η πρώτη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιστρέφουν κάθε βράδυ σπίτι τους και πρέπει να κάθονται μπροστά από ένα διαδίκτυο ή είναι συνεχώς μπροστά από ένα τέτοιο πράγμα. Mm-hmm. Αυτό κάτι πάει και έρχεται. Υπάρχουν πλέον και οι άνθρωποι, κυρίως με online gaming, που παρατάνε ζωές και ζουν στο διαδίκτυο. Οι γονείς να το προσέχουν. Online gaming του διαβόλου. Τα είπαμε όλα.